12 είναι από το βιβλίο του Αμός και από το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 812, Αμός γάμα κεφάλαιο. Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησε ο Κύριος εναντίον σας, η Ισραήλ εναντίον παντός του γένους, τον οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου λέγον. Εσάς μόνο εγνώρισα εκ πάντων των γενών της γης. Δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δίναντε δύο να περιπατήσω σιωμού αν δεν είναι σύμφωνοι. Θέλει βρυχήσει ο λέον εν το δρυμό εάν δεν έχει θύραν. Θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού ως κύμνος από τις κατοικίας αυτού αν δεν επίασε τι. Δίνατε πτηνών να πέσει εις παγίδαν επί της γης όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης χωρίς να πιαστεί τι. Δίνατε να ηχήσει σάλπιξ εν πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί. Δίνατε να γίνει συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκαμε αυτήν. Βεβαίως Κύριος ο Θεός θέλει κάμει ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο λέον ευρύχησε, τις δε θέλει φοβηθεί. Ο Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δε θέλει προφητεύσει. Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε συνάχθητε επί τα όρη της Σαμαρίας και ειδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τας καταδυναστείας εν μέσω αυτής, διότι δεν εξεύρουσι να πράττωσι το ορθό, λέγει Κύριος, οι θησαυρέζοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατής αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ο εχθρός θέλει περικυκλώσει την γη σου και θέλει καταλάβει την ισχύν σου από σου και από τα παλάτια σου θέλουσι και τα παλάτια σου θέλουσι διαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος. Καθώς ο ποιμήν αποσπά από το στόματος του λέοντος δύο σκέλη λοβονοτίου, ούτω θέλουσι να αποσπαστεί η ή του Ισραήλ κατοικούντες εν Σαμαρία από τις γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από τις στρωμνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέραν επισκεφθώ τας παραβάσεις του Ισραήλ επ' αυτών, θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ. Και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλω συνεκοπεί και πέσει κατά γης. Και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου. Και οίκη η ελεφάντινη θέλουσι απολεστεί και οίκη η μεγάλη θέλουσι αφανιστεί, λέγει Κύριος. Ακούσατε τον λόγον τούτον, δαμάλης της Βασάν, εν το όρι της Σαμαρίας, εκαταδυναστεύουσε τους πτωχούς, εκαταθλίβουσε τους πένιτας, ελέγουσε προς τους κυρίους αυτών φέρετε και ασπίωμεν. Κύριος ο Θεός όμως εν εις την αγιότηταν αυτού, ότι ειδού ημέρα έρχονται εις ημάς, καθάς θέλουν σας πιάσει με άγκιστρα και τους απογόνους σας με καμάκια αλλιευτικά. Και θέλετε εξέλθει από τα σχαλάστρα σε κάστη απευθείας ενώπιον αυτής. Και θέλετε απορρίψει πάντα τα του παλατίου, λέγει Κύριος. Έρθετε εις Βεθήλ και ασεβήσατε. Εν Γαλγάλης πληθύνατε την ασέβιαν. Και φέρετε τα στησία σας κατά πάσαν πρωίαν, τα δέκατά σας κατά πάσαν τριετίαν. Και προσφέρετε εις θυσίαν ευχαριστίας άρτων ένζημων. Και κηρύξατε τα σ' αυτοπροαιρέτους προσφορά σας. Αναγγείλατε αυτάς, διότι ούτως αγαπάτε Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Κι εγώ έτι σας έδωκα πείναν εν πάσες τες πόλες ημών και έλλειψην άρτου εν πάσες τις τόπις ημών. Και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Κι εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτη έως του θέρους. Και έβρεξα επί μίαν πόλην και επί άλλην πόλη δεν έβρεξα. Μία μερή σε βράχη και η μερή επί την οποία δεν έβρεξε εξηράνθη. Ούτω δύο-τρεις πόλεις υπήγον περιπλανόμενης μία πόλη να πείωση είδωρ και δεν εχορτάστησαν. Και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέει Κύριος. Σας επάταξα με ανομοφθορίαν και ερησίμην. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας και των σικιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγεν οι κάμποι και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Εξαπέστειλα εφημάς θανατικών κατά τον τρόπον της Αιγύπτου. Τους νεανίσκους σας εθανάτωσα εν ρομφαία, εχμαλωτή σας και τους ύπους σας και ανεβίβασα την δυσοδίαν των στρατοπέδων σας έως των μικτήρων σας και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος.
Σας κατέστρεψα, καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Δια τούτο ούτω θέλω κάμι εισέ Ισραήλ, όθεν επειδή θέλω κάμι τούτο εισέ, ετοιμάστη την απαντήσεις Κύριον των Θεών σου. Διότι ειδού ομορφών τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τι είναι ο στοχασμός αυτού και οποίον την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού. Ακούσατε τον λόγον τούτων των θρήνων, των οποίων εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας οίκων οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θέλει σηκωθεί πλέον η Παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής, δεν υπάρχει ο ανιστόν αυτήν. Διότι ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός. Η πόλη εξής εξήρχοντο χίλι, θέλει μείνει με εκατό. Και εξής εξήρχοντο εκατό, θέλει μείνει με δέκα εν το οίκο Ισραήλ. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του Ισραήλ, εξητήσατε με και θέλετε ζήσει και μη εξητείτε την Βεθήλ και μη εισέρχεστε εις Γάλγαλα και μη διαβαίνετε εις Βυρσαβέε, διότι τα Γάλγαλα θέλουν συνυπάγει εξάπαντος της εχμαλωσίαν και η Βεθήλ θέλει καταντήσει στο μηδέν. Εξητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει, μήπως εφορμήσει ο Σπύρ επί τον οίκον Ιωσήφ και καταφάγει αυτόν και δεν υπάρχει ως βαίνον την Βεθήλ. Αμήν. Αφού, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Θεός ή ο Αμός δια Πνεύματος Αγίου ή ο Θεός δια του Αμός εξήγηλε τις αμαρτίες όλης της γης και περιέγραψε επακριβώς την αμαρτία του Ιούδα που είναι η παράβαση και η ανομία στο Λόγο του Θεού και την αμαρτία στο λαό Ισραήλ στις 10 φυλές ότι ήταν η αδικία, τώρα έρχεται προς αυτούς για να τους οδηγήσει στο διέξοδο που θα τους βγάλει από την κρίση τη μεγάλη που έρχεται προς αυτούς, από την τιμωρία. Και η τιμωρία του Θεού έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η τιμωρία του Θεού δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια, αλλά του δίνει την ευκαιρία να τον οδηγήσει η κρίση του Θεού, η τιμωρία του Θεού στην επιστροφή. Γι' αυτό το τέλος της υποθέσεως είναι «εξητήσατε το Θεό για να ζήσετε». Και επιπλέον, και προσέξτε, μην εξητείτε τη Βεθήλ που είναι ο οίκος του Θεού και θαρείτε επί των ναών των οποίων εσείς έχετε φτιάξει ή επί τα Γάλγαλα όπου και εκεί ήταν ιερός τόπος, μην θαρείτε σε αυτά τα οποία ο Θεός έκανε κάποτε και εγκατέστησε τόπους λατρείας. Δεν σας σώζουν οι τόποι της λατρείας. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδερφοί, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το να ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν εξασφαλίζει τη σωτηρία μας. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μίλησε και για τις χαμένες δραχμές, δηλαδή μέσα στην οικία αλλά χαμένος. Η σωτηρία μας εξασφαλίζεται από την καρδιά μας. Δεν λέει ο Χριστός ελάτε στην Εκκλησία και θα σωθείτε, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει «Ιέ μου δώσ' μου την καρδιά σου, γιατί εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής μας». Δηλαδή το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία είναι μια καλή ένδειξη. Το πώς στεκόμαστε όμως μπροστά στο Θεό, αυτό έχει σημασία. Βεβαίως το να μην ερχόμαστε καθόλου στην Εκκλησία είναι απόδειξη ότι χαθήκαμε. Πάμε και ο Θεός να μας φυλάει για πού. Αλλά το ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Μας εξασφαλίζεται βέβαια ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου, μας εξασφαλίζεται η προσπάθεια του Θεού για σωτηρία, η προσπάθεια που κάνει ο Θεός εδώ μέσα για τη σωτηρία μας, δηλαδή για τη μετάνοιά μας, αλλά δεν εξασφαλίζεται η αιώνια ζωή. Απόδειξης, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Και σε μια κλίνη συνήθως είναι δύο ομόφρονες. Βέβαια μπορεί να συμβαίνει και διαφορετικά, αλλά δεν εννοεί μόνο το διαφορετικά. Η πιο βέβαια σοβαρή απόδειξη είναι ότι εν το ονόματί σου προφητεύσαμε, εν το ονόματί σου κάναμε θαύματα πολλά, εξεβάλαμε δαιμόνια, αλλά μείναμε έξω. Υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία.
Έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός να οδηγήσει το λαό Ισραήλ και μέσα από αυτό να διδάξει εμάς ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, άγρυπνοι και να προσέχουμε, να παρατηρούμε τα συμβάντα στη ζωή μας. Γιατί όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας έχουν αιτία. Ιδιαίτερα για το λαό του Θεού. Ιδιαίτερα για το λαό Ισραήλ της εποχής εκείνης, αλλά και για την Εκκλησία του Χριστού σήμερα. Όλα έχουν τη δική τους την αιτία. Δεν την ξέρουμε, αλλά είναι ανάγκη να παρατηρούμε. Είναι ανάγκη να προσέχουμε. Είναι ανάγκη να ψαγνόμαστε. Πολύ σωστά οι γιατροί του κόσμου τούτου λένε σε όλους τους ανθρώπους, κάνετε check-up τακτικά, γιατί πρέπει να γνωρίσετε την κατάσταση της υγείας σας, ώστε να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Αλλά όσο πιο γρήγορα διαπιστωθεί το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα λύνεται. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία του σώματος, είναι το σημαντικότερο η υγεία της ψυχής μας. Πολλές φορές βλέπουμε στο Λόγο του Θεού ανθρώπους του Θεού να βρίσκονται σε μεγάλη αμαρτία και πλάνη και να μην το έχουν καταλάβει. Όπως παραδείγματος χάρη ο Δαβίδ, ο οποίος βρέθηκε και προχώρησε σε αμαρτία απίστευτη. Με την κοπέλα αυτή τη Βηθσαβέ και επίσης με τον άντρα της τον Ουρία. Απίστευτη αμαρτία και δεν είχε καταλάβει τίποτα. Μέχρι ότου ήρθε ο Θεός και έστειλε τον Νάθαν τον προφήτη και τον ταρακούνησε. Και τότε μετενόησε. Αν δεν πήγαινε δηλαδή ο Νάθαν προφήτης, μπορεί και να μην είχε μετανοήσει ακόμη ο Δαβίδ. Δηλαδή αν δεν έστελνε ο Θεός τον Νάθαν τον προφήτη. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην περιμένουμε να έρθει ο Θεός να μας ταρακουνήσει για να συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας, αλλά να πηγαίνουμε στο Θεό και να λέμε «Κύριε, πώς με βλέπεις?». Η προσευχή μας να είναι να διακρίνουμε τη ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα περιμένοντας αφενός μεν δηλαδή τη φωνή του Θεού και το Λόγο του Θεού να μας ελέγξει και να μας οδηγήσει, αλλά και βλέποντας και τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Ο Αμός λοιπόν, ο Θεός λέει, σας έστειλα πείνα, αλλά δεν καταλάβατε τίποτα, τυχαίο το γεγονός και το αποτέλεσμα δεν επιστρέψατε προς εμέ. Σας έστειλα, σας έκαμα ανομβρία και μάλιστα κατ' επιλογή μία πόλη να βρέχει και όλες οι άλλες να είναι ξηρασία. Και εσείς δεν συνειδητοποίησατε ότι εγώ ήμουν πίσω από αυτό. Δεν το εκλέξατε, δεν το ερευνήσατε να το καταλάβετε. Και γι' αυτό και δεν επιστρέψατε. Σας έστειλα ανεμοφθορία και κάμπια και ρησίδι. Κατέστρεψα όλα τα σπαρτά σας και όλη την σοδιά σας. Και εσείς δεν είπατε, ο Θεός μήπως το κάνει αυτό. Και δεν επιστρέψατε. Σας έστειλα ακόμη και θανατικό, αρρώστιες, λοιμούς. Και πάλι δεν ήρθατε εις αυτόν. Να πείτε, τι γίνεται εδώ πέρα. Σας έστειλα καταστροφή. Κατάστρεψα όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνατε ως δαυλός απεσπασμένος από πυρκαγιάς. Ένας δαυλός που ήταν μέσα στη φωτιά, τον έβγαλες, απόκαμα ήταν, κάρβουνο. Έτσι σας κατάντησα. Και εσείς δεν ήρθατε σε αυτόν, δεν επιστρέψατε. Είναι πολύ σοβαρό, αδέλφια μου, να διερευνούμε τη ζωή μας, να βρούμε τι φταίει, να βρούμε το γιατί. Βεβαίως μπορεί και να μην υπάρχει γιατί, να είναι από το Θεό κάτι που είναι δοκιμασία, είτε προσπαιδεία για να μας μάθει πράγματα που δεν τα ξέρουμε, είτε για καρποφορία, δηλαδή μέσα από τη δική μας τη δοκιμασία να σωθούν πολλοί άλλοι, είτε και από την αγάπη του να μας φυλάξει. Επιτρέπει κάτι μικρό κακό για να γλιτώσουμε από το μεγάλο που είναι η παγίδα του αδιαβόλου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντοτε ισχύει αυτό, ούτε βέβαια σημαίνει ότι πάντοτε ισχύει η αμαρτία μας, η παράβασή μας, η ανομία μας ή και τα λάθη μας τα οποία δεν έχουμε διαπιστώσει. Αντιθέτως, επειδή μπορεί να συμβαίνει και το άλλο και το ένα και τα δύο ή πότε το ένα ή πότε το άλλο, εμείς πάντοτε θα τρέχουμε προς το Θεό να μας φανερώσει και να μας αποκαλύψει την καρδιά μας και την πνευματική μας κατάσταση, ώστε ή να επιμένουμε στο δρόμο αυτό και να πούμε ο Θεός θα είναι μαζί μας και περιμένουμε την ευλογία του Θεού, ή να μετανοήσουμε πάλι όμως ελπίζοντας και περιμένουμε στο Θεό, περιμένοντας το Θεό, ελπίζοντας και περιμένοντας με υπομονή το Θεό.
Και τέλος, λέει ο Κύριος, ύστερα από όλα αυτά τα κακά, τώρα θα έρθω ο ίδιος. Ο ίδιος θα έρθω εναντίον σας. Εγώ ο ίδιος θα σας επισκεφθώ, αλλά όχι προς αγαθών, προς κακών. Γι' αυτό ετοιμάστητε τώρα πια να απαντήσεις Κύριον των Θεών σου. Και υπάρχουν δύο επισκέψεις του Θεού. Η μία επίσκεψη είναι προς ευλογία, να έρθω να σε επισκεφθώ και να σε ευλογήσω. Και αυτή είναι καλή επίσκεψη και την περιμένουμε και τη φωνάζουμε και την κράζουμε. Και άλλη επίσκεψη είναι να έρθω να σε επισκεφθώ και να σε διορθώσω. Και αυτή είναι επώδυνη. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει ο Θεός να σε διορθώσει. Και να σε διορθώσει όχι με τη χριστότητα και με τη χάρη του, αλλά με την αυστηρότητα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πρέπει να ετοιμαζόμαστε να απαντήσουμε Κύριον των Θεών μας. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Και για να το πούμε ακόμη πιο καθαρά, να το χωρέσει η καρδιά μας, ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Από τη μια στιγμή στην άλλη, ανεξαρτήτως χρόνων και καιρών και ηλικίας και υγείας και καταστάσεως, έρχεται ο Χριστός και παίρνει τον άνθρωπο. Θυμηθείτε τον άφρονα τον πλούσιο που έβλεπε το μέλλον του ευτυχισμένο και ρόδινο. Ευτύχησαν τα χωράφια μου, έχω την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω, αλλά γκρεμίζω τις παλιές αποθήκες, φτιάχνω καινούργιες για να τα χωρέσουν όλα μέσα. Και αφού τέλειωσε το έργο του, ποιο έργο όμως, όχι το έργο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το έργο σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς του και σύμφωνα με το φρόνημα το κοσμικό. Όταν τέλειωσε το έργο του που είχε αποφασίσει να εκτελέσει, δηλαδή γκρέμισε τις αποθήκες, έφτιαξε καινούργιες αποθήκες, τότε το ίδιο βράδυ τον επισκέπτει ο Κύριος και του λέει άφρον, άφρον. Σήμερα απαιτούσε την ψυχή σου απ' εμού. Παραδόθηκε στον εχθρό της ψυχής. Είσαι κάτω από τον έλεγχο του διαβόλου και σήμερα είπαν τέλειωσε. Θέλουμε την ψυχή του, δικός μας είναι. Φοβερό, αδερφοί. Ενός Ισραηλίτη που είχαν ευτυχίσει τα χωράφια. Δικός μου είσαι, δικός μας είναι. Και δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Θεός. Δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Θεός γιατί δεν έβρισκε κάτι να τον δικαιολογήσει. Και δεν υπήρχε βέβαια και ο Σωτήρας, ο Μεσίτης, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Τώρα όλα αυτά που ετοίμασες, πιανού θα είναι. Έτσι τώρα θα την πάθουν και οι Ισραηλίτες. Γιατί είναι σε περίοδο μεγάλης ευημερίας ο λαός Ισραήλ τώρα. Και η ευημερία αυτή τον έχει οδηγήσει σε αδικία, σε αμαρτία, σε πορνεία, σε μοιχεία, όπως διαβάσαμε την περασμένη φορά, και τον Ιούδα σε ανομία, σε παράβαση, και κάνουν ό,τι θέλουν ως προς το Λόγο του Θεού. Ετοιμάστε τη λοιπόν και την απαντήσεις Κύριον τον Θεό σου. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και δεν λέω για το θάνατο, ή όπως είπε ένας αδερφός καλός, εμένα το μόνο που μένει τώρα, ένας μεγάλος αδερφός, πολύ ευλογημένος, λέει αδερφέ, εγώ τώρα ετοιμάζομαι για την αναχώρησή μου. Και μ' άρεσε αυτό που είπε. Ετοιμάζομαι για την αναχώρησή μου. Πολύ μ' άρεσε. Έχει νοήσει, έχει κατανοήσει. Αλλά σε εμάς τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί ξέρετε, η αναχώρηση από τη ζωή αυτή, κατά την αναχώρηση από τη ζωή αυτή, τις περισσότερες φορές σε συντριπτική πλειοψηφία έχεις το χρόνο να μετανοήσεις και να εξητήσεις τον Χριστό και να σωθείς. Αλλά η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι το ίδιο. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε, γιατί είναι γραμμένο, από στιγμή σε στιγμή μπορεί να ακουστεί η σάλπικα του Θεού και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα είναι φοβερό να ερχόμαστε στην Εκκλησία να ακουστεί τώρα η σάλπικα του Θεού, να φύγουνε και εσύ και εγώ να μείνουμε κάτω. Θεός να μας φυλάει, το αίμα του Χριστού. Μπαίνουμε πια στην εξουσία του σκότους και εκεί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, αδελφοί. Στην εξουσία του σκότους, όταν εξουσιάζει, γιατί τώρα μπορεί να είναι ο διάβολος άρχον του κόσμου τούτου, αλλά υπάρχει το μικρόν υπόλοιπον, η μεγάλη εξαίρεση των μικρών πίμνιων, στο οποίο εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές του και για να το διαφυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Όμως τότε δεν θα υπάρχει μικρόν πίμνιον, ούτε οι 10 εντολές θα υπάρχουν, ούτε νόμος του Μωυσή, τότε θα υπάρχει μία ένας νόμος. Όποιος βάλει το χάραγμα πάει στην απώλεια. Και θα πρέπει να αντισταθείς έως θανάτου, να μην βάλεις το χάραγμα με τις δικές σου δυνάμεις και χωρίς να βρίσκεις χάρη από κανέναν, γιατί δεν υπάρχει χάρη του Θεού,
ούτε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πάνε αυτά, φύγανε. Μπήκαμε στην ώρα του σκότους. Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό η πρόταση του Θεού πάντοτε, τότε, τώρα και μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και μετά και στην εφταετία, θα είναι: ετοιμάστε την απαντήσεις Κύριον τον Θεό σου. Και το να απαντήσεις Κύριον τον Θεό σου δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Το να έρθει να σε επισκεφθεί ο Κύριος για να σε ευλογήσει, γεμίζει, η σκέψη αυτή γεμίζει την καρδιά μας με χαρά. Αλλά ξέρετε τι έλεγαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι υποκριτές? Πότε έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών? Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού? Και ξέρανε και πότε γεννάται ο Χριστός και πού γεννάται ο Χριστός, όλα τα ξέρανε και τον περιμένανε. Αλλά ο Θεός έλεγε: ποιος θα αντέξει στην επίσκεψη του Κυρίου? Ποιος θα αντέξει την ημέρα της εκείνη? Φοβερό. Τώρα μακροθυμεί ο Θεός. Τώρα κάνει χάρη ο Θεός. Αλλά όταν μας επισκεφθεί, όταν σε επισκεφθεί, ή να πούμε και περισσότερο, εκείνη τη στιγμή που θα σταθούμε και στο βήμα του Χριστού, που σημαίνει ότι θα έχουμε λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, τι θα ακούσουμε? Τι θα ακούσουμε? Γιατί αυτό δεν το έκανες, γιατί εκείνο δεν το έκανες? Και επίσης λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή του χριστιανού υπάρχει αιτία. Εγώ έθεσα, λέει, θεμέλιον, το οποίο άλλον λέει ο Παύλος, το οποίο δεν μπορεί να θέσει κανένας άλλος, και αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά κάθε ένας από εσάς να κοιτάζει πως οικοδομεί. Αν οικοδομείς με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολύτιμους, θα έρθει η φωτιά, θα έρθει η επίσκεψη του Κυρίου και το έργο σου δεν θα κατακαεί και θα δοξαστεί ο Χριστός και θα σου δώσει και καρπό πολύ και μισθό πολύ. Αλλά αν χτίζεις με χορτάρι, με καλάμια, εκεί δεν γλιτώνεις. Θα έρθει η φωτιά και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Όπως ο άφρον πλούσιος έχτιζε με καλάμια. Θα χτίσω κι άλλες αποθήκες. Τι να τις κάνεις? Να βάλω όλα μου τα αγαθά. Μα δικάζουν τα αγαθά. Έχουμε τίποτα δικό μας? Το μόνο, αδερφοί, που είναι δικό μας είναι η ψυχή μας. Και να τη φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Και επίσης να προσέξουμε, ούτε με τα καλά έργα πάμε στον ουρανό. Ούτε με τα καλά έργα, ούτε με το ζήλο μας στην Εκκλησία του Χριστού, ούτε με την καθημερινή παρουσία μας στην Εκκλησία του Χριστού. Στον ουρανό πάμε με την καρδιά μας. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, ψυχής, διανοίας και δυνάμεως. Αυτά δεν τα είχε καταλάβει ο λαός Ισραήλ και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει: για ακούστε καλά το λόγο μου, τον οποίον στέλνω εναντίον σας. Και τον στέλνω εναντίον σας τον λόγο μου και σας μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είσαστε ένας λαός μέσα από τον κόσμο. Εσάς μόνο εγνώρισα, εσάς μόνο διάλεξα, εσάς εξέλεξα για να είστε ο λαός μου, εκλεκτός μου. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, αυτό να το διακρίνουμε, γιατί αλλιώς συμπεριφέρεται ο Θεός στον κόσμο που δεν ξέρει, και αλλιώς συμπεριφέρεται ο Θεός σε μας που όχι μόνο ξέρουμε, αλλά έχουμε και γνωρίσει και ζήσει και απολαύσει και πάρει και μας έχουν δοθεί και πολλά. Είναι χάρης να καθόμαστε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Είναι χάρης ότι ο Θεός άνοιξε το δρόμο να έρθουμε στην Εκκλησία. Ο διάβολος ορίεται, κανένας δεν έρχονταν στην Εκκλησία σήμερα δεν υπήρχε χάρη του Θεού. Αν δεν υπήρχε η χάρη του Χριστού, εκκλησίες δεν θα υπήρχαν. Θα μας αφήνανε εδώ να μιλάμε, να κηρύττουμε, να βρισκόμαστε μαζί μας, να τρώμε, να χαιρόμαστε. Τίποτα δεν θα γινότανε. Ή μήπως νομίζετε όταν δεν θα υπάρξει η χάρη του Θεού στην εφταετία θα υπάρχουν εκκλησίες? Τρέχοντας θα φεύγουν οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί εκείνοι βέβαια που χάσανε την πρώτη και μεγάλη ευκαιρία που λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας. Ας πάμε λοιπόν να δείτε τι ωραία που μιλάει ο Θεός, σελίδα 180. Όταν ο Θεός μιλάει δια του Μωυσέως στο λαό Ισραήλ λίγο πριν μπει στη γη της Επαγγελίας. Έχει βγει με θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία από την Αίγυπτο. Έχει περάσει την Ερυθρά θάλασσα με μεγάλο θαύμα, χώρισε τη θάλασσα στη μέση.
40 χρόνια περπάτησε στην έρημο, τα παπούτσια του δεν έλειωσαν, δεν πείνασε γιατί κάθε μέρα έτρεχε το μάνα κατά χάριν και κάθε μέρα έπινε νερό από την πέτρα που ανέβλιζε και ακολουθούσε, και τώρα φτάνοντας λίγο πριν έξω από τη γη της επαγγελίας, έρχεται ο Θεός να του πει πράγματα πολύ σοβαρά. Και διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο, ζήτε κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. «Επειδή εσύ είσαι λαός Άγιος εις Κύριον των Θεών σου», εσύ μόνο, «γιατί σε έκλεξε ο Κύριός σου για να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα στους λαούς τους επί του προσώπου της γης». Και αυτή είναι η μεγάλη διάκριση. Μας έκλεξε ο Θεός από όλους τους άλλους λαούς σε όλη το πρόσωπο της γης, για να είμαστε λαός εκλεκτός, έθνος άγιο, βασίλειον ιεράπτευμα, λαός τον οποίο εκάλεσε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Και συνεχίζει, «δεν προετοίμησε εσάς ο Κύριος, ουδέ έκλεξαν εσάς, διότι είστε πολυπληθέστεροι παραπάντα τα έθνη, επειδή εσείς είστε οι πλέον ολιγόριθμοι παραπάντα τα έθνη». Οι πλέον ολιγόριθμοι. Θα σας εξέλεξε λοιπόν γιατί είστε πολλοί. Και πάντοτε για μικρών ποιμνιών μιλάει ο Θεός. Σας εξέλεξε αν και είσαστε ολιγόριθμοι. Γιατί όμως, αλλά επειδή ο Κύριος σας αγάπησε, γι' αυτό σας έκλεξε, δια να φυλάξει τον όρκον τον οποίον όμωσε προς τους πατέρας σας, σας εξήγαγε ο Κύριος εν χειρή κρατεά και σας ελύτρωσε εκ του οίκου της δουλείας, εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού είναι που ήλθε στη ζωή μας. Θα μου πεις τώρα γιατί προετοίμησε εμάς ο Θεός, γιατί έτσι εφανεί αρεστόν εις αυτόν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι και πώς και γιατί κάνει ο Θεός τούτο. Γιατί εξέλεξε τον Παύλο ενώ ήταν Σαούλ και Διώκτης. Έλατε, αυτός ξέρει. Βλέπει το παρελθόν, βλέπει το παλόν, ιδιαίτερος βλέπει το μέλλον όμως. Βλέπει ότι ο Παύλος είναι αξιόπιστος. Γιατί εξέλεξε τον Πέτρο. Γιατί έτσι. Μα ήταν πολλοί όσοι είχαν μαζευτεί. 12 μόνο εξέλεξε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, την εκλογή μας. Να είναι καθαρή μέσα στην ψυχή μας. Δεν ήμασταν οι πιο σπουδαίοι, δεν ήμασταν οι πιο μεγάλοι, δεν ήμασταν οι πιο ικανοί. Αντιθέτως, τα μωρά του κόσμου τούτου εκάλεσε για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή για να κατεσχύνει τους δυνατούς. Τα μη όντα για να κατεσχύνει τα όντα. Άρα λοιπόν, η πρώτη σκέψη που πρέπει να έρχεται σε εμάς, στην καρδιά μας, χάρη του Χριστού, είναι ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί σήμερα είμαι εδώ και θυμάμαι πάρα πολύ καλά που ήμουνα πριν έρθεις να με συναντήσεις. Πώς ήμουνα και μπορώ να υπολογίσω πώς θα ήμουν αν δεν είχες έρθει να με συναντήσεις. Αδερφοί, είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Δεν έχουμε να του πούμε καλά έκανες και με εξέλεξες γιατί άξιζα. Μπράβο σου, με βρήκες. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ταλέντα. Ο Χριστός δεν ψάχνει να βρει ταλέντα. Ο Χριστός ψάχνει να βρει ανθρώπους που η καρδιά τους να είναι τελεία ενώπιον του Θεού για να φανεί, να φανεί η δόξα του μέσα από αυτούς. Εμείς όμως είμαστε ευγνώμονες. Αναγνωρίζουμε ότι κανένας μας, και πάση περιπτώσει εγώ δεν μπορώ να πω για εσάς, ούτε και κανείς από εσάς για μένα. Εγώ αναγνωρίζω για τον εαυτό μου. Χάρη έκανε ο Θεός και είμαι εδώ. Χάρη. Με βρήκε μέσα στα σκουπίδια και με πήρε και με έφερε μέσα στο χρυσάφι της Βασιλείας των Ουρανών. Ντενεκές ξεγάνωτος ήμουνα. Και με πήρε και με έφερε μέσα στο χρυσάφι της Βασιλείας του Θεού. Δόξα στο Θεό. Τώρα όμως, ύστερα από αυτά, συνεχίζουμε στο 9 εδάφιο. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός, ο αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός ο πιστός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος, αλλά προς τους αγαπώντας Αυτόν και φυλάτοντας τα σεντολάς Αυτού, εις χιλίας γενεάς. Αυτός είναι. Τι σημαίνει αυτό? Θα φυλάξει τη χάρη που έκανε στη ζωή μας και το ελαιός Του, εάν Τον αγαπάμε, που είναι η πρώτη εντολή,
Κύριον τον Θεόν σου θέλεις αγαπήσει, θα αγαπάς με όλη την καρδιά, τη διάνοια, την ψυχή και τη δύναμη. Και να το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλές φορές η καρδιά μας δεσμεύεται από άλλο θαυμασμό, από αγάπες, δεσμεύεται από τη δουλειά μας. Δεσμεύεται η καρδιά μας από την καλοπέραση, δεσμεύεται από το μεγάλο σπίτι, δεσμεύεται από τους σπουδαίους ανθρώπους. Γνώρισα ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι μεν χριστιανός, αλλά δεν ξέρεις τι καλός άνθρωπος είναι, την πάτησες. Πάει, τέλειωσες. Θα σε οδηγήσεις στους θεούς του. Αντί να τον οδηγήσεις, γιατί υπάρχει θαυμασμός. Τον κόσμο δεν τον θαυμάζουμε, ούτε τον αγαπάμε, γιατί η αγάπη του Θεού προκαλεί, η αγάπη μας προς τον κόσμο προκαλεί το μίσος του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι και στον κόσμο και στο Θεό. Και να προσέξουμε τις φιλίες με τον κόσμο, να προσέξουμε τις συγγένειες μας από τον κόσμο. Το έχω πει και θα το λέω πάντοτε, οι πιο μεγάλες παγίδες στους χριστιανούς είναι τα ξαδέλφια και οι κολλητοί από τον κόσμο. Δεν έχουμε κολλητούς εμείς από τον κόσμο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά συνηθίζεται στους νέους σήμερα. Δεν έχουμε εμείς τέτοιους. Εμείς όταν έχουμε σχέση με τον κόσμο είναι για να τους μιλήσουμε για τον Χριστό ή εξ ανάγκης, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί είναι συναδελφοί μας, είναι γείτονες, είναι συμμαθητές μας, είναι συμμαθητριές μας, συμφοιτητές μας, είναι οτιδήποτε. Συνεργάτες μας, οτιδήποτε. Μόνο είμαστε, θα μένουμε με τους ανθρώπους αυτούς εκπληρώντας τις υποχρεώσεις μας μέσα από την προσωπική μας ζωή. Φίλος μας είναι ένας. Σας παρακαλώ, αδερφοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι να διδάσκουμε τα παιδιά μας και έτσι να διδασκόμεθα όλοι μας. Φίλος μας είναι ένας, ο Χριστός. Ούτε μέσα στην Εκκλησία έχουμε φίλους, αν και όλοι μας είμαστε φίλοι. Τι σημαίνει φίλοι, αγαπητοί? Γιατί η εντολή του Χριστού είναι να αγαπάτε αλλήλους, όχι όποτε εσείς θέλετε, όπως εγώ σας αγάπησα. Ούτε κολλητή μέσα στην Εκκλησία, εγώ με τον δικό μου και με τη δική μου, ούτε φοβερό αυτό. Φίλος και φιλίες μέσα στον κόσμο. Ξαδέλφια, συγγενείς. Γιατί μέσα από τις φιλίες αυτές θα οδηγηθούμε 100% σε σαρκικά φρονήματα. Αν είναι αντιθέτου φίλου οι φιλίες, θα μας οδηγήσουν στον έρωτα. Και μην το ακούτε παράξενα, έτσι δείχνει πείρα. Αν είναι ομόφιλοι του ιδίου φίλου, θα μας οδηγήσουν στην αμαρτία τους, όπως λέει η Γραφή. Θα μας οδηγήσουν στους δικούς τους θεούς. Πάει, τέλειωσε, δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Δεν είναι μπορεί, δεν μπορεί. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Και μάλιστα το κείμενο δεν λέει ομοζυγείτε, η μετάφραση λέει μη ετεροζυγείτε. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις έναν γάιδαρο με ένα άλογο να οργώσουνε, ούτε να μουλάρει με ένα βόδι. Δεν γίνεται έργο εκεί. Έργο δεν γίνεται. Η καρδιά μας δεν πιάνεται σε φίλος με κανέναν άνθρωπο. Ούτε μες στην Εκκλησία, ούτε έξω στον κόσμο ακόμη περισσότερο. Η καρδιά μας πιάνει φιλία μόνο με τον Χριστό. Μόνο με τον Χριστό. Ούτε θαυμάζουμε τη γυναίκα μας και τον άντρα μας. Δηλαδή παντρεύτηκαν τώρα, παραδείγματος χάρη, δύο παιδιά και ήρθε, αυτό είναι αλήθεια που σας λέω. Ήταν ένας νεαρός αδελφός πριν καιρό, πριν χρόνια πολλά, που αγαπούσε μια κοπέλα πάρα πολύ. Και τελικά παντρευτήκανε. Μόλις παντρευτήκανε, χαθήκανε από την εκκλησία. Ρε, που είσαι καλέ, μου λέει, θα έρθω. Ερχόταν ποτέ πότε και φεύγανε. Και έρχεται μια μέρα, γονατίζουν, κλαίγανε. Τι έγινε, του λέω, αδερφέ? Μου λέει, το βράδυ ήρθε ο Κύριος και στον ύπνο μου, έτσι ζωντανός, μου δείχνει τη γυναίκα μου και μου λέει, αγαπάς με περισσότερο από αυτήν? Πω, μου λέει, και ήρθα σε αυτόν. Ούτε την οικογένειά μας θαυμάζουμε. Γιατί πολλές φορές θαυμάζουμε και τις οικογένειές μας. Έχω ένα παιδί διαμάντι. Να το χαίρεσαι. Αλλά δόξα στο Θεό που το έχει διαμάντι και να το διατηρήσει. Ούτε τους γονείς τους θαυμάζουμε. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι είσαστε και είμαστε άνθρωποι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος άξιος λόγου. Ένας άνθρωπος άξιος λόγου δεν υπάρχει.
εκείνο τον οποίον θαυμάζουμε, αγαπάμε, εξητούμε τη φιλία του, εξητούμε τα πάντα, λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν αυτόν τον έχεις πραγματικά φιλό, τότε δεν έχει υπάρχει έλλειψη καμία σε σένα. Όλα θα είναι ευλογία σε σένα. Αλλά τον έχεις, τον έχεις γνωρίσει, ξέρεις ποιος είναι. Θα προχωρήσω λίγο περισσότερο. Του έχεις αγγίξει το ημάτιο? Σε έχει χαϊδέψει? Θα μου πεις, αυτά γίνονται. Αδελφοί, δοκιμάστε, και σας προτρέπω και σας παρακαλώ, δοκιμάστε να πλησιάσετε το Χριστό στο ταμείο σας με επιμέλεια, και αν δεν έρθει να σας παρουσιαστεί, να έρθείτε να μου το πείτε εμένα, να με βγάλετε ψεύτη. Θα σας επισκεφθεί? Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέω, δεν είναι χριστιανός αυτός που έρχεται στην εκκλησία και κηρύττει και προφητεύει και επισκέφτεται τους αδελφούς. Καλός είναι, αυτά πρέπει να γίνονται. Ο καλός χριστιανός είναι αυτός που μπαίνει στο δωμάτιό του, κλειδώνεται, για να μην τον ενοχλήσει ούτε η γυναίκα, ούτε το παιδί του, το μωρό του, ούτε το εγγονάκι του, ούτε ο παππούς του, ούτε η γιαγιά του. Κλειδώνεται, γονατίζει και λέει, Χριστέ μου ήρθα, έλα να με συναντήσεις. Και δεν πάει να του παραπονεθεί, αν και του λέμε τα παραπονά μας, και δεν πάει να του πει τα αιτήματά του, αν του, και του λέμε τα αιτήματά μας, αλλά πάει βασικά να τον ακούσει. Πάει να τον αγγίξει, πάει να τον πλησιάσει ο Χριστός. Αυτός είναι ο χριστιανός ο ευλογημένος. Αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε άνθρωποι και ζούμε σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση, ενώ ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μας προσκαλεί να ζήσουμε σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό όχι λέει μόνο να ζείτε δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και να περπατάτε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, τους αγαπώντας Αυτόν και τους φιλάτοντας Αυτόν, μόνο σε αυτούς θα διατηρήσω το έλεος μου και τη χάρη μου. Δηλαδή σε έσωσα, σε έφερα, αλλά για να είσαι ευλογημένος και ευτυχισμένος και να μην έρθει πείνα, ανομβρία, ανεμοφθορία, κάποια θανατικό, καταστροφή που αυτά τα φέρνει ο Θεός για να επιστρέψουμε, καλό θα είναι να πλησιάσουμε με αγάπη το Χριστό και με ζήλο στην καρδιά μας να φυλάτουμε τα σεντολάς του. Φυλάτετε λοιπόν, στο 11 εδάφιο λέει ο Λόγος του Θεού, φυλάτετε λοιπόν τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα σκρίς τα οποία εγώ σας προστάζω σήμερον, δια να κάμνεις αυτά και εγώ θα σας ευλογώ. Θέλω όμως να διαβάσουμε ακόμη κάτι περισσότερο από τη σελίδα 71, όταν στην έξοδο, όταν βγήκε ο Μωυσής μαζί με το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, τι έρχεται ο Θεός να αποκαλύψει στο λαό αυτό αμέσως μόλις αναγεννήθηκαν, θα λέγαμε. Εξήλθαν από τη γη της δουλείας και οδηγούνται και πρόκειται να οδηγηθούν από το Θεό στη γη της επαγγελίας. Λέει λοιπόν στο Ιωταθήτα κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο. Ο δε Μωυσής ανέβη προς τον Θεό και κάλεσε αυτόν ο Κύριος εκ του όρους λέγον. Αυτό θα πεις, ούτω θέλεις πει προς τον οίκον Ιακώβ και αναγγείλει προς τους Υιούς Ισραήλ. Σεις είδατε όσα έκαμα στους Αιγύπτιους και σας εσήκωσα ως επιπτωρίγωνα ετού και σας έφερα κοντά μου. Τα είδατε, τα ξέρετε. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, τότε θα είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών. Τότε μόνο. Δηλαδή μέσα εδώ, καθώς όλοι βγήκαμε από τη γη της Αιγύπτου, λίγοι είναι οι εκλεκτοί από πάντων των λαών. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που αγαπάνε το Χριστό, και αυτός είναι ο αγαπών με, ο φυλάτων, ο ακούων και φυλάτων τα σεντολάς μου. Και αυτοί που περπατάνε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά για να περπατήσεις και να μπορείς να περπατάς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Και να μπορείς να περπατάς σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, απαραίτητο είναι να έχεις οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και για να έχεις οδηγία Πνεύματος Αγίου, εκεί στη γωνιά της προσευχής, στο ταμείο σου, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σε ελέγξει, να σε προτρέψει, να σε οδηγήσει, να σου απαντήσει, να σε τακτοποιήσει στο δρόμο το οποίο πρέπει να περπατάς.
Άρα λοιπόν υπάρχουν, το λέω μια φορά ακόμη, χριστιανοί και χριστιανούλιδες. Βέβαια μπορεί κάποτε να είμαι καλός χριστιανός και κάποτε να είμαι χριστιανούλης. Αλλά εν γέννη υπάρχουν χριστιανοί και χριστιανούλιδες. Οι χριστιανούλιδες είναι αυτοί που κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Αυτό τι έγινε, γιατί έγινε τούτο, κουβεντούλες, ψιθυρίσματα, κρίσεις, κατακρίσεις, σκέψεις, διορθώσεις, συμβουλές. Αυτά θα σε οδηγήσουν στο να γίνεις χριστιανούλης. Ο χριστιανός είναι αυτός που κοιτάει εκεί, τον Χριστό. Εκεί, αυτός είναι ο χριστιανός. Το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Στην πολυλογία δεν θα υπάρξει οπωσδήποτε η αμαρτία. Στο κουτσομπολιό, στις συζητήσεις, στις φιλίες, στις σκέψεις, στο μούπε, στο σούπα, το τούπα. Τίποτα, αδερφοί, από αυτά. Τίποτα. Εγώ δεν αφήνω κανένα να μου μιλάει. Και όποιος μου πει κάτι, το λέω από τον άμβονα. Χαλάει η καρδιά. Χάνεις την κατεύθυνσή σου. Εμείς είμαστε στο ζυγό του Χριστού. Πρέπει να είμαστε, αμήν, αδερφοί. Έλθετε προς με, άρατε το ζυγό μου εφ' ημάς. Αυτό είναι. Όποιος θέλει εμένα να ακολουθεί, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και εμένα να ακολουθεί. Και εμένα να ακολουθεί. Δεν θα το ξεχάσω μια φορά που είχε συμβεί κάτι στην εκκλησία, το οποίο με είχε στενοχωρήσει. Στην εκκλησία γενικά, γενικότερα. Και είχα αυτό που λέω ότι στον χριστιανό απαγορεύεται. Είχα ψιλοσκανδαλιστεί. Και πήγα στον Κύριο, λέω, Κύριε, τι γίνεται, αυτή είναι η εκκλησία σου. Και ήρθε ο Κύριος και μου λέει, εμένα θα ακούς, εμένα θα υπηρετείς, εμένα θα δοξάζεις και εμένα θα ακολουθείς. Καθαρά πράγματα. Και τίποτα άλλο. Εμένα. Γι' αυτό και από τότε το φωνάζω, το Χριστό μόνο. Το Χριστό μόνο. Οι άνθρωποι θα μας οδηγήσουν σε ταλαιπωρίες. Ο Χριστός θα μας οδηγεί από ευλογία σε ευλογία. Και πώς το Χριστό? Με το Λόγο Του και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πώς? Μελετώντας το Λόγο Του, προσευχόμενοι στο ταμείο μας για την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε ο χριστιανούλης, να δείτε πώς γίνεται χριστιανός. Και τι χριστιανός? Χριστιανός εν δόξη, εν πνεύματι και αληθεία, χριστιανός στην παρουσία του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, ευλογία στη ζωή του. Και μέσα στην ευλογία τα περιλαμβάνει όλα. Κίνδυνος μεγάλος, πιάνω κουβέντα με τη γυναίκα μου. Είδες τι έκανα, τι είπε, ναι, και ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Και ο ένας καταδικάζει και ο άλλος κρίνει, και ο άλλος κατακρίνει και προχωράμε. Και ακούνε και τα παιδιά, διαλύθηκε το σπίτι. Διαλύθηκε το σπίτι. Τα παιδιά δεν πρέπει να ακούνε ποτέ τίποτα. Αλλά και από το στόμα σου, ξέρετε ότι στην Άννα εγώ δεν λέω ποτέ τίποτα. Μάρτυρ μου ο Θεός και η Άννα. Ο μόνος που δεν ξέρει πράγματα που συμβαίνουν είναι η γυναίκα μου. Γιατί να τη φορτώσω με τα βάρη? Γιατί να τη φορτώσω με τις ταλαιπωρίες? Τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, ένα έχει σημασία, να πάμε στον ουρανό. Αλλά πηγαίνοντας στον ουρανό, να είμαστε ευλογημένοι. Να είμαστε χαρούμενοι. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Η καρδιά μας να είναι ελεύθερη, να μπορούμε να δοξάζουμε, να δοξολογούμε, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να μην υπάρχουν εμπόδια στην προσευχή μας, να μην εμποδίζονται οι προσευχές μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ένας είναι ο δρόμος, ο Χριστός. Μία είναι η αλήθεια, ο Χριστός. Μία είναι η ζωή, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζήσουμε σαν χριστιανοί, μία είναι ο Χριστός. Αυτό προσπαθεί να τους πει ο Αμός. Και τους λέει λοιπόν, εσάς μόνο εγνώρισα, γι' αυτό και θα σας τιμωρήσω. Γίνεται πιο αυστηρός ο Θεός στο λαό του. Τελείως διαφορετικά συμπεριφέρεται στα παιδιά του ο Θεός από ότι στον κόσμο. Τελείως διαφορετικά. Όπως ο πατέρας στα δικά του τα παιδιά. Ίδια εγώ συμπεριφέρομαι τώρα ή συμπεριφορόμουν στα παιδιά μου και ίδια συμπεριφέρομαι στα εγγόνια μου. Δεν λέω για τα άλλα παιδιά. Τα εγγόνια μου όλα τα κακά μαθαίνω. Έλα εδώ παιδί μου, τι θέλεις, ό,τι θέλεις, πάρτο. Δεν έχω την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης. Την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης την έχουν οι γονείς. Εγώ θέλω να δείξω στα εγγόνια μου να βρίσκουν μια
γωνιά παρηγοριάς, μια γωνιά ενίσχυσης, και του λέω: όποιος σε μαλώσει θα μου το πει σε μένα. Και όταν συνειδητοποίησε ο εγγονός μου ότι η Χριστίνα είναι κόρη μου, η μάνα του είναι κόρη μου, ενθουσιάστηκε. Άρα μπορείς να της κάνεις ό,τι θες, παππού. Έτσι κόρη σου είναι. Λέω: κόρη μου, σε σένα δάργουμε. Ξέρεις τι μου κάνει η μαμά? Αυτό ναι. Γιατί εγώ είμαι παππούς. Δεν έχω την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης. Εγώ έχω την ευθύνη της αγκαλιάς. Όμως ο πατέρας και η μάνα έχει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης. Και ο πατέρας μας, ο Ουράνιος, έχει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης. Δεν είναι παππούς μας. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Είναι ο δάσκαλός μας, είναι ο καθηγητής μας. Αυτός θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Επειδή εσάς μόνο εξέλεξα, γι' αυτό θα τιμωρήσω όλες σας τις ανομίες. Και έρχεται τώρα να μας εξηγήσει ότι δεν υπάρχει τίποτα να γίνεται στη ζωή μας χωρίς αιτία. Είναι δυνατόν δύο να περπατήσουν μαζί χωρίς να συμφωνήσουν? Αν δεν τα πας καλά με τον Χριστό, είναι γιατί δεν συμφωνείς μαζί του. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Εσύ θα πηγαίνεις από εκεί και ο Χριστός θα πηγαίνει από εδώ. Θα χάνουμε την ευλογία, την παρουσία, τη δόξα του Θεού. Γιατί δεν συμφωνούμε. Και ποιος είναι αυτός, αδερφοί αγαπητοί, που συμφωνεί με τον Χριστό? Αυτός μένει στο λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τι είναι η συμφωνή γνώμη? Για να δεις πως θα περπατάς μαζί με τον Χριστό. Τι ωραία που ο Σολομών είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί ευλόγησες τον πατέρα μου, επειδή περπάταγε πάντοτε μετά σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη», πάντοτε μαζί σου. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι και πηγαίνω στον Κύριο και λέω: «Κύριε, περπατάω μαζί σου», και πολλές φορές βρίσκομαι ένοχος. Και λέει η Γραφή: «Να πηγαίνετε στο Θεό ως ένοχοι». Κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα. Σαν αμαρτωλοί να πηγαίνετε στο Θεό. Σαν ένοχοι. Όχι να πηγαίνετε σαν δίκαιοι όπως ο Φαρισαίος. «Είδες τι καλός που είμαι. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζω, είμαι σπουδαίος. Ε, Κύριε, σπουδαίος δεν είμαι?» Όχι, σαν και αυτόν τον τελώνει. Να πηγαίνετε ως ένοχοι. Ο τελώνης, η λάσθητη, ούτε να σηκώσει το κεφάλι του στον ουρανό. Η λάσθητη μη το αμαρτωλό. Και λέει ο Χριστός: «Ποιος πήγε δικαιωμένο σπίτι του, ο Φαρισαίος ή ο τελώνης?» Ο τελώνης, σας λέγω. Να πηγαίνουμε στον Χριστό σαν ένοχοι. Όχι δικαιωμένοι. Σαν ένοχοι που έχουμε κάνει αμαρτίες που ξέρουμε, λίγες, και έχουμε κάνει και πολύ περισσότερες που δεν τις έχουμε καταλάβει. Σαν ένοχοι θα πηγαίνουμε στον Χριστό. Πηγαίνουμε με καμαρωτή. Καμαρωτή, καμαρωτή. Ταπεινά, ταπεινά. Διότι εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Και εκεί που θεωρούμε ότι τα έχουμε κάνει σωστά, εκεί είναι τα μεγαλύτερα μας λάθη. Θέλει βρυχήσει ο λέων εν τον δρυμό αν δεν έχει θύρα? Αποκλείεται. Αν δεν δει το κυνήγι, δεν βρυχάται το λιοντάρι. Θα εκπέμψει τη φωνή αυτού ο σκύμνος του λέοντος από τις κατοικίες αν δεν έπιασε κάτι? Αν δεν έφερε κάτι να το φάει, δεν βγάζει τη φωνή, δεν βγάζει το λιονταράκι το μικρό. Δύναται πτηνό να πέσει η σπαγίδα επί της γης αν δεν υπάρχει παγίδα? Δεν γίνεται. Πώς θα πέσει το πτηνό? Πετάει. Για να πέσει υπάρχει παγίδα. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς να υπάρχει αιτία. Και συνεχίζει τα παραδείγματα. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης χωρίς να πιαστεί. Τι, κλείνει η παγίδα χωρίς να πιάσει τίποτα? Όχι, δεν κλείνει από μόνη της. Δύναται να ηχήσει σάλπιξ εν πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί? Δύναται να μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο στο λαό Ισραήλ, αλλά και σε μας, να κραυγάζει το Πνεύμα το Άγιο για επιστροφή και μετάνοια, και ο λαός να μην πτωάται, να μην φοβάται, να μην φοβάται το Θεό, να μην ανησυχεί? Κατέβαει καλά. Δύναται να γίνει συμφορά, φοβερό εδάφιο αυτό, συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκαμε αυτήν? Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, τα πάντα μπαίνουν σε τάξη. Λέει τσουνάμι. Γιατί ο Θεός είναι κακός? Μην μπλέξεις αυτά. Λέει το Μπους πήγε στο Ιράκ και είδες τι κακό έκανε. Μην μπλέκεις αυτά. Εγώ ξέρω από το Λόγο του Θεού ότι ήρθαν οι Βαβυλώνοι και γκρεμίσανε όλους τις προηγούμενες βασίλειες. Τα βασίλεια, τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους, τους Συρίους. Και λέει ο Θεός: «Δούλος μου είναι ο Ναβουκοδονόσορ». Και αφού υπερηφανεύθηκε ο Ναβουκοδονόσορ, τότε έρχεται ο Κύρος, οι Μίδοι και οι Πέρσες, και γκρεμίζουν τη Βαβυλώνα. Μα τόσο σκληροί άνθρωποι, τίποτα δεν αφήσανε. Και λέει ο Θεός: «Δούλος μου είναι ο Κύρος». Και μετά από τους Πέρσες και τους Μίδους έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος ο Έλληνας και καταστρέφει όλη την Περσία. «Δούλος μου είναι», λέει.
Και όλους αυτούς τους χρησιμοποίησε ο Θεός. Τον Κύρο για, για να χτιστεί ο ναός Σολομώντα, τον Αλέξανδρο για να δημιουργηθεί η ελληνική γλώσσα σε όλη την οικουμένη και γίνεται να υπάρξει καταστροφή σε μια πόλη και να μην την έκανε ο Θεός. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Για όλα τα πράγματα υπάρχει αιτία και τύχη, δεν υπάρχει σε τίποτα. Και αυτά που τα λέει ο Θεός, όχι στον κόσμο για να τον κατηγορήσουν τον Θεό, σε εμάς για να τον δοξάσουμε. Να καταλάβουμε πώς εργάζεται. Είναι πολύ κακό, φοβερό λέει η Γραφή, να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλίσκων. Και συνεχίζει. Βεβαίως ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Να λοιπόν ποιους αγαπάει ο Θεός. Αυτούς που ξέρουν να προσεύχονται, που ξέρουν να ακούνε τη φωνή του Θεού, που γνωρίζουν τη γωνιά της προσευχής, που δεν θυμώνουν, δεν αγριεύουν, δεν τσακώνονται, δεν περιφρονούν κανέναν, δεν σκανδαλίζουν, αλλά αγαπάνε τη γωνιά της προσευχής και το διάβασμα του Λόγου του Θεού. Ωραίο μήνυμα, αδερφοί, το σημερινό. Να πάρουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Είναι η τροφή μας, δεν είναι η ανάγνωσή μας. Η τροφή μας είναι, η τροφή της ψυχής μας. Και να τρέχουμε με το Λόγο του Θεού στη γωνιά της προσευχής, να μας μιλάει ο Θεός, να μας κατευθύνει ο Θεός. Μα εγώ δεν είμαι προφήτης, ούτε ο Παύλος ήταν προφήτης, αλλά ποτέ δεν έπαψε ο Θεός να του μιλάει δια Πνεύματος Αγίου. Ποτέ. Παύλος λέει, εγώ δεν είμαι προφήτης, εγώ είμαι κήρυκας, απόστολος και διδάσκαλος, αυτό είμαι. Ευαγγελιστής, απόστολος και διδάσκαλος. Αλλά δεν γίνεται να μην μιλάει ο Θεός στα παιδιά του. Δεν γίνεται. Αυτός που έδωσε το στόμα να μην σου μιλάει. Αυτός που έκαμε τα αυτιά να μην σου απευθύνει το λόγο του. Δεν γίνεται. Και σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Ο Κύριος έρχεται. Και δεν το λέω για σας, για όλους μας, πρώτα για μένα. Ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Μια ζωή ζηλωτού στα πνευματικά. Μας θέλει ζηλωτές ο Θεός στα πνευματικά. Και ζηλωτής δεν είσαι με το να κάθεσαι και να έχεις άλλες πολλές ασχολίες και με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή να μην ασχολείσαι. Φοβερό να χάνουμε τις ώρες μας σε διάφορα πράγματα και όχι στην εκπαίδευση της ευσεβίας. Η γυμναστική λέει είναι για λίγο ωφέλιμος. Για λίγο όμως. Η γυμνασία της ψυχής μας είναι για την αιωνιότητα. Βέβαια τι θα γίνουμε τώρα με καλόγεροι και θα μπούμε και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Όχι, και τούτο κάνετε και το άλλο μη αφήνετε. Και στη δουλειά μας θα είμαστε εξαιρετικοί. Θα είμαστε κοπανατζίδες. Εξαιρετικοί στη δουλειά μας. Πραείς, σοφοί, υπάκουοι, όσοι στον Κύριο θα δουλεύουμε. Αλλά ο Θεός πάντοτε θα μας δίνει χρόνο και να διαβάζουμε και να προσευχόμεθα. Αρκεί να κάνουμε καλή διαχείριση των χρόνων και των καιρών που μας χαρίζει ο Θεός. Είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή. Βόηθα μας, Θεέ μου. Μια ζωή με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Να μας κάνει ο Θεός χριστιανούς και να μην είμαστε χριστιανούλιδες. Αμήν.